παλέμαχοι ποδοσφαιριστές από τον Παναθηναϊκό και τη Θεσσαλονίκη μαζί με παλέμαχους του Παναργιακού και του Παναφυπλιακού διοργάνωσαν τη Δευτέρα τουρνουά στο Άργος και τα έσοδα δόθηκαν σε παλιό ποδοσφαιριστή του Παναργιακού που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Σε τις εκδηλώσεις εμείς συμμετέχουμε πάρα πολλές φορές σε όλη την Ελλάδα και βρισκόμαστε με πάρα πολύ χαρά, τουλάχιστον εγώ βρίσκομαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί πέρα από το σκοπό είναι πολύ γερός, μας αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω. Τότε είναι διπλή χαρά και για το σκοπό και για το παιχνίδι τον ίδιο. Ναι. Ήρθατε να παίξετε. Η βασική σας ενασχόληση τώρα όμως μέσα από το ποδόσφαιρο είναι μέσα από τις ακαδημίες, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ, όχι, ναι, έχω την ακαδημία μου, αλλά έχω ταυτόχρονα είναι προπονητής εδώ και 2 χρόνια τη δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, K20. Ο σκοπός είναι να προωθήσουμε παιδιά της ακαδημίας, γιατί αλλάζει το χάρτη του ποδοσφαίρου της Ευρώπης σε 1 χρόνο. Και η ομάδα που θα είναι έτοιμη θα έχουν ένα πλεονέκτημα πολύ μεγάλο. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Έτσι κι αλλιώς 2 παιδιά δικά μας είναι με την πρώτη ομάδα, ο Χαρίς ο Μαυρίας και ο Στέφανος ο Καπίνο, τερματοφύλακα. 2 παιδιά γεννημένα το 1994. Τότε έρχονται από πίσω και οι άλλοι και έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά παιδιά που είναι σε αυτές τις ηλικίες. Τώρα πάνε την Πέμπτη πάνε Ουγγαρία να παίζει ένα τουρνουά στην μνήμη του Φέρενς Πούσκας και νομίζω ότι εκεί είναι, πολλές ώρες περνάμε εκεί και όλα είναι 14-15 προπονητές που είναι οι περισσότεροι είναι παλιοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Συνήθως συμβουλεύετε ένα νέο ποδοσφαιριστή? Να μην ακούει τον μπαμπά. Το καλύτερο. Ναι, γιατί μια αρρώστια πάρα πολύ μεγάλη, μια συνήθεια πάρα πολύ άσχημη εδώ στην Ελλάδα είναι ότι οι γονείς δίνουν περισσότερες συμβουλές στο ποδόσφαιρο παρά ο προπονητής και καμιά φορά το παιδί αναγκάζεται να ακούει και μπερδεύεται πάρα πολύ. Όποιος θέλει να προχωρήσει, νομίζω ότι πρέπει να δεχτεί τους όρους το σωματείο που βρίσκεται. Και οι όροι, τα σωματεία νομίζω ότι είναι σχεδόν ήδη με τη διαφορά ότι μόνο σε μεγάλες ομάδες κάνει πρωταθλητισμός. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και δύσκολο κομμάτι. Και το παιδί που είναι εκεί πρέπει να έχει άλλα χαρίσματα πέρα από τα ποδοσφαιρικά. Πρέπει να έχει χαρίσματα να αντέξει μια πίεση πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι γιατί είναι πολύ πιο περίπλοκο να δουλέψεις με παιδιά στο Παναθηναϊκό ή σε μεγάλες ομάδες παρά στις μικρές. Γιατί στις μικρές οι απαιτήσεις δεν είναι και τόσο μεγάλες. Εδώ βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός την ώρα είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα και είναι αποτυχία. Γιατί όλα ότι βρισκόμαστε. Η συμβουλή μου είναι να δουλέψουν αυτήν τα παιδιά, αν πιστεύω ότι είναι σε καλά χέρια που αφήνουν, και από εκεί και πέρα να στηρίζουν τα παιδιά σε άλλο τομέα που είναι η τομέα τη συμπαράσταση, η τομέα τη συμβουλή για την τη ζωή του παιδιού. Και αν είναι έτσι και δουλεύει, νομίζω ότι δύσκολο θα διοικηθεί ένα παιδί. Πολύ δύσκολο. Εγώ δεν έχω δει στη ζωή μου να αδικείται ένα παιδί. Πολλές φορές αδικεί τον εαυτό του. Α, όχι, εντάξει, αλλάξανε εποχές. Το ποδόσφαιρο είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα οι ποδοσφαιριστές, μην κοιτάς ότι λέμε εμείς ότι είμαστε καλοί ή καθό κτλ. Η σημερινή ποδοσφαιριστή είναι πάρα πολύ καλύτερα από την ποδοσφαιριστή της εποχής μου. Γιατί είναι πιο πλήρης, έχουν άλλα δεδομένα, έχουν άλλες συνθήκες δουλειάς, έχουν γήπεδα, υποστήριξη επιστημονική. Έχει πολλά, πάρα πολλά. Και αυτό το κάνει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ δύσκολο και βλέπουμε τώρα ότι τουλάχιστον μια ελληνική ομάδα να φτάσει πολύ ψηλά στο Champions League, στο UEFA League είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα γιατί είναι η δυσκολία πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια αυτά τα οποία όλοι οι παλέμαχοι μπορούμε να βοηθήσουμε και από πλευρά μπορούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον κόσμο ο οποίος έρχεται και είναι πολύ για να δουν ας πούμε παλιές δόξες και ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ρωτάγαμε και προηγουμένως έναν άλλο συμπαίκτη σας, αν σήμερα βγαίνουν νέοι Ρότσα, νέοι Κωνσταντίνου. Να σας πω κάτι, δεν βγαίνουν γιατί είναι μόνο επάγγελμα. Όλες οι ομάδες, όλοι οι παίκτες, οι περισσότεροι είναι ξένοι βέβαια. Και αυτό είναι το λάθος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ότι δεν αξιοποιούν τα ταλέντα, τις ακαδημίες. Αλλά ευτυχώς ο Πλατινί, ο οποίος ηγείται του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου πλέον έθεσε όρους ότι πρέπει πρώτα να επενδύσετε στις ακαδημίες όλοι οι σύλλογοι ανεξαρτήτως αν είναι μεγάλοι, μικροί, μέτροι και μετά τους
ξένους, τους αλλοδαπούς, που και αυτοί ας πούμε είναι μέσα στα πλαίσια που μπορούν να βοηθήσουν. Για τη φετινή έτσι πορεία του Παναθηναϊκού, γιατί δίστανται οι απόψεις, ανακοινώσεις παλέμαχων ποδοσφαιριστών, είδαμε του Παναθηναϊκού δύο φορές. Είναι σε ένα δύσκολο σταυροδρόμιο η ομάδα οικονομικά ή διοικητικά? Οικονομικά δεν είναι σε δύσκολο σταυροδρόμιο. Ο Παναθηναϊκός οικονομικά στέκει, είναι μεγάλη ομάδα, έχει πολύ κόσμο. Πουλάει πολλά διαρκείας, απλώς το κακό ας πούμε το Παναθηναϊκό είναι το διοικητικό, που όλοι θέλουν να βάλουν το εγώ πάνω από το Παναθηναϊκό. Δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή διοικούν το Παναθηναϊκό, τους ενδιαφέρει περισσότερο το εγώ τους παρά ο Παναθηναϊκός. Νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, θα βρεθεί ο άνθρωπος. Όχι οι άνθρωποι, γιατί το λάθος του Παναθηναϊκού και το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, εγώ τουλάχιστον το είχα επισημάνει από την αρχή που είχε οργανωθεί η ΠΕΚ. Είχαμε πει ότι δεν μπορεί στο Παναθηναϊκό, σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, να υπάρχουν πολλές φωνές. Δυστυχώς αυτό το μοντέλο δεν έχει πετύχει στην Ελλάδα, δεν θα πετύχει. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έχει τους ανθρώπους, έχει τον άνθρωπο μάλλον, ο οποίος μπορεί να αγηθεί, δεν είναι άλλος από την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Αυτοί οι οποίοι τώρα έχουν τον 54%, έχουν το δικό του σκεπτικό και νομίζω ότι κάποια στιγμή όταν ο Παναθηναϊκός θα έχει φτάσει στο προχώρητο, θα βγει μπροστά για άλλη μια φορά για να πάρει τα ενία του Παναθηναϊκού. Στο μπασκετικό Μαρούσι, από ό,τι φαίνεται, δεν βάλατε το εγώ μπροστά, γι' αυτό και η χρονιά πάει καλά, έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το Μαρούσι, αυτά πρέπει να παραδειγματιστούν, γιατί μπορεί να είναι μεγαλομέτωχος ο Βοβός, ο Άρης ο Βοβός, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, εμείς που αγαπάμε το Μαρούσι, βάλαμε πρώτα το Μαρούσι και μετά όλα τα άλλα, και γι' αυτό το Μαρούσι τερμάτισε εκεί που έπρεπε να τερματίσει. Μετά από πολλά χρόνια ξανάρχομαι εδώ πέρα, σε αυτό το μέρος εδώ πέρα που αγάπησα και περάσαμε πολύ ωραία δύο χρονάκια φανταστικά. Βέβαια σήμερα ερχόμαστε για ένα σκοπό ιερό, ας πούμε. Είμαι χαρούμενος πολύ που θα ξανασυναντήσω εδώ τους φίλους μου. Ήδη έχω συναντήσει πολλούς και τους έχω χαιρετήσει. Μετά από 20 χρόνια όμως έχουν άσπρα μαλλιά όλοι, όπως και εσύ. Για βάση μας τώρα, τι κάνεις, που διασχολείσαι? Τώρα στην Αθήνα είμαι, έχω ένα ταξί, ασχολούμαι εκεί. Μερικές φορές ασχολούμαι και με σωματοφύλακες και σε κάτι ομάδες εκεί τοπικές βοηθάω. Γενικά εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Εκείνο που έχω να πω ότι μετά από τόσα χρόνια ξαναήρθαμε στα παλιά μας δημέρια. Πόσο με έχουν συγκινήσει όλα τα εδώ, επιτοπλίσουν τα έργα που περάσαν από τα χέρια μου, και πάνω απ' όλα από την αγαπημένη μου ομάδα του Παναργιακού, που αυτό το ξέρουν και τα παιδιά του Παναργιακού, και από εδώ ο φίλος μου Αστάς, που ήταν και ο τερματοφύλακας ο παλιός του Παναργιακού, και είχαμε πάει συγκεκριμένα στην αποστολή στην Καβάλα με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ήμουνα και εγώ τότε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, πιστεύω τώρα να γίνουν πολλά, πολύ ωραία τα παιχνίδια μεταξύ των παλεμάχων, και θα ήθελα πάρα πολύ να έχουν όλοι τους υγεία, χαρά, και να βοηθάμε σε αυτές τις κοινωνικές υποχρεώσεις που έχουμε όλοι οι παλέμαχοι.